ήδη ο κύριος Λάσκος, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας, κύριε Λάσκο, με ένα αρχικό σχόλιο θα θέλαμε από πλευρά σας σε σχέση και με την συζήτηση που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι είναι και μια προσπάθεια που βλέπουμε και από τα κυβερνητικά επιτελεία και κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και από την κυβέρνηση στην συζήτηση λοιπόν που έχει προκύψει σε σχέση με την αφήγηση για καθαρή έξοδο στις αγορές, βελτίωση των δικτών της οικονομίας της χώρας και όλο αυτό το αφήγημα, ας μου επιτραπεί, ολοκληρώνεται και με την κουβέντα και τη συζήτηση με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι έτσι τόσο αισιόδοξα τα πράγματα όσο παρουσιάζονται? Να κάνω πρώτα απ' όλα μια παρατήρηση. Έχω μια επιστροφή τώρα, δεν ξέρω αν μπορεί να διορθωθεί, με ζαλίζει λίγο. Ναι, να το ρυθμίσουμε. Κοιτάξτε το λίγο αν μπορείτε. Λοιπόν, να κάνω την παρατήρηση όμως παρόλα αυτά. Δεν ισχυρίζονται όλα τα κυβερνητικά στελέχη το ίδιο. Υπάρχουν κάποιοι που κυριολεκτικά πανηγυρίζουν, μεταξύ των οποίων ο Πρωθυπουργός, ο οποίος όμως θυμίζω ότι το κάνει περίπου από την άνοιξη του 2016. Κάθε ανάσταση θα ήταν ανάταξη της οικονομίας. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν κάνουν το ίδιο. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο εχέφρονες ή ξέρουν καλύτερα τα πράγματα. Πάντως δεν πανηγυρίζουν. Θεωρούν ότι έχει μια θετική εξέλιξη το πράγμα, αλλά ως εκεί. Το αφήγημα, το κεντρικό είναι αυτό που λέτε πάντως. Αυτό αφήνει το αποτύπωμα. Ότι κάτι σημαντικό έχει συμβεί αυτά τα χρόνια και με αυτή την έννοια και οι επιλογές έχουν δικαιωθεί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα αμφισβητήσω καθόλου ότι και η παραμικρότερη ενίσχυση εξαθλιωμένων στρωμάτων που είναι πολυπληθή στην ελληνική κοινωνία είναι ωφέλιμο πράγμα για τους ίδιους, αλλά η εκμετάλλευση αυτού του πράγματος έτσι ώστε να καρποθούν οι κυβερνητικοί στη συγκεκριμένη περίπτωση ωφέλη, πολιτικά ωφέλη, είναι στο όριο της ύβρεως κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι καλά τα πράγματα και κυρίως δεν προβλέπονται ιδιαίτερα καλά. Η ελληνική οικονομία είναι εξαιρετικά ευάλωτη. Μάλιστα. Ακόμη και οι δείκτες οι οποίοι εμφανίζονται θετικοί αυτή την περίοδο είναι επιξηρού κρεμάμενοι κυριολεκτικά. Επιξηρού ακμής, να πω και τα δύο παρομοιωτικά σχήματα που χρησιμοποιούμε. Αυτό κατά τη γνώμη σας σχετίζεται και από την συζήτηση των τελευταίων ημερών που ξαναμπαίνει το θέμα ενός νέου προγράμματος και τη συζήτηση αν χρειαστεί ή όχι μια ενδεχόμενη νέα ανακεφαλοποίηση και του τραπεζικού συστήματος. Γιατί έχουμε και τέτοια θέματα που προέκυψαν και από τις δηλώσεις και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κ. Δραγασάκη. Ναι, ναι, και από άλλους παράγοντες. Ναι. Να πω τα εξής πρώτα απ' όλα ως αρχικό σχόλιο. Υπάρχει, πολύ συχνά αυτή η συζήτηση γίνεται εντελώς παραπιστικά. Δηλαδή εμπλέκεται στη σύγκρουση κυβέρνησης μείζωνος αντιπολίτευσης και άμεσα ελάσσονος, ενώ του Κινάλ και τα λοιπά, η οποία κάνει εξαιρετικά παραπιστική τη συζήτηση, όπως είπα. Γιατί τα πραγματικά επίδικα μένουν στην άκρη. Είναι πολύ πιθανό, το είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι θα χρειαστεί εκ νέου ανακεφαλαιοποίηση. Δεν μπορεί κανένας να τα προβλέψει αυτά με βεβαιότητα. Συνδέονται και με διεθνή γεγονότα και με ενέργειες που θα γίνουν ή θα παραλυθούν. Να πω όμως ένα στοιχείο το οποίο νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται κοινό κτήμα. Οι τράπεζες έχουν ένα τεράστιο ποσοστό κόκκινων δανείων στο ενεργητικό τους. Προσέξτε, λέμε ενεργητικό, είναι μια παράδοξη λέξη. Έτσι, το ενεργητικό κανονικά έχει το θετικό πρόσημο. Είναι πράγματα στα οποία μπορούν να στηριχτούν οι τράπεζες έτσι ώστε να κάνουν τη δουλειά που τους αντιστοιχεί, να προσφέρουν δραστηριότητα στην οικονομία. Αν όμως το μισό καταγραφούμενο ενεργητικό είναι κόκκινο, τότε τα προβλήματα είναι τεράστια. Αν σκεφτείτε ότι μεγάλο τμήμα αυτού του κόκκινου, ας πούμε, δανεικού κεφαλαίου δεν πρόκειται να εισπραχθεί, και αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα εισπραχθεί. Και αυτό που δεν θα εισπραχθεί αφορά μεγαλοκαρχαρίες. Να πω τα νούμερα γιατί μπορεί να μην είναι γνωστά. Τα 100 δισεκατομμύρια οφειλών, πάνω από τα 85 δισεκατομμύρια, από τα 100 τα 85 λέω, είναι χρέη μεγαλύτερα των πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που αφορούν μικρό τμήμα του πληθυσμού. Η υπόλοιπη είναι μαρίδα εννοώ, η οποία χρωστάει λίγα. Η μαρίδα θα τα πληρώσει στο τέλος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Με ρυθμίσεις ευνοϊκές ή λιγότερο ευνοϊκές θα τα πληρώσει στο τέλος. Οι μεγάλοι δεν πληρώνουν.
και το μεγάλο ποσοστό είναι μεγάλη. Αυτό κατά τη γνώμη μου δημιουργεί μια κατάσταση αυτοπαγίδευσης. Δηλαδή δεν θα επιληθεί το πρόβλημα. Λέγεται συχνά ότι εντάξει και η Ιταλία είναι το ίδιο κτλ. Δεν είναι το ίδιο. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι 50% μέσα. Το ιταλικό είναι 20% μέσα. Το 50 και το 20 δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει μια διαφορά. Ας μην αυκαλιζόμαστε δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Από αυτή την περιγραφή σας, αλλά και συνολικά από μια συζήτηση, προκύπτει και ένα συμπέρασμα, αν μου επιτρέπετε, ότι υπάρχει ένα θέμα ξανά που μπαίνει στο τραπέζι της αναδιανομής. Και εδώ χωράει μια συζήτηση τι πρόσημο θα έχει αυτή η αναδιανομή. Φαίνεται ότι πάλι υπάρχει μια συσσωρευμένη κατάσταση από πλευράς και επιχειρηματικών ελίτ να υπάρξει σε αυτή την αδιανομή ένα πρόσημο, μιας και υπήρχε και μια κυβερνητική διαχρονική, εγώ θα έλεγα, των τελευταίων ετών νομοθετική φαρέτρα που διευκολύνει αυτή την κατάσταση, να υπάρχει μια αναδιανομή με πρόσημο υπέρ των σχεδίων είτε της ελληνικής είτε της ξένης επιχειρηματικής ελίτ. Ναι. Κάτι τέτοιο διαβλέπετε εσείς? Ναι, να σας πω. Είναι προφανές αυτό. Άλλωστε η συζήτηση μεταξύ κοινωνικών εταίρων, όπως τους λένε, ο Θεός να τους κάνει εταίρους, σε ό,τι αφορά το κατώτατο μισθό είναι πάρα πολύ ενδεικτική. Ο ΣΕΒ, τέλος πάντων οι μεγάλες εργοδοτικές οργανώσεις, θεώρησαν υπερβολική την αύξηση του κατώτατου μισθού και το επιχείρημα είναι πάρα πολύ γνωστό. Ότι αν δεν έχουμε εμείς κέρδη, δεν θα έχουν και οι υπόλοιποι εισοδήματα. Αυτό είναι, σε αυτό συγκεφαλαιώνεται στην πραγματικότητα. Άρα φροντίστε για τα δικά μας, έτσι ώστε να διαχυθούν θετικά αποτελέσματα και στους υπόλοιπους. Δυστυχώς, ενώ η κυβέρνηση έκανε το βήμα, έστω αυτό το κουτσό στραβό, καθυστερημένο βήμα, πάντως έκανε ένα βήμα με την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου, μπαίνει στο αφήγημα το συγκεκριμένο, γιατί θα ακούσετε συχνά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών λιγότερο, τον Πρωθυπουργό πολύ πάντως, να μιλάει για υγιή επιχειρηματικότητα, για ανάγκη άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και άρα κινήτρων, έτσι ώστε βεβαίως τον μπλέκει πάντοτε με έναν νεοκαινσιανό λόγο υπέρ των κατώτερων στρωμάτων κτλ. Αλλά είναι τόσο έκδηλη το εγκόμιο προς την επιχειρηματικότητα, στο πω έτσι, και στη σημασία που έχει ώστε η Ελλάδα να πάρει μπροστά, που στη τελευταία ανάλυση, ακόμη και όταν φαίνεται να υπάρχει επιφανειακά σύγκρουση, τα δύο στρατόπεδα κινούνται μαζί. Εγώ θέλω να πω το εξής καταληκτικά σε ό,τι αφορά την κοινωνική οικονομική κατάσταση στη χώρα. Mm-hmm. Η Ελλάδα δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πολίτευμα, πραγματικά είναι ένα ερωτηματικό, σε ό,τι αφορά το κοινωνικό της καθεστώς πάντως είναι απόλυτη εργοδοτική δικτατορία. Και έχουν να γίνουν ριζικές παρεμβάσεις, επαναστατικές κυριολεκτικά, για να αλλάξει αυτή η συνθήκη. Το υπονοηθήκατε άλλωστε προηγούμενα. Είναι χρόνια τώρα που οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε μια κατάσταση πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο που είναι τρομακτικό. Βρίσκονται σε μια κατάσταση υλικά, τα γνωστά που ξέρουμε, παίρνουν δώρα, τάχα πιστώνονται και μετά με το πιστόλι στο κρότο αφού τα επιστρέφουν. Προσλαμβάνονται για 4 ώρες και δουλεύουν 10. Όλος ο κόσμος τα ξέρει και όλος ο κόσμος, ενώ τώρα ο επίσημος κόσμος, προσπαθεί να τα αγνοεί. Μάλιστα. Να μεταφέρω λίγο αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε για το οικονομικό σκέλος και για τα όσα διαδραματίζονται και σε κοινωνικό επίπεδο. Και να το συνδυάσω λίγο και με την πολιτική συγκυρία. Βλέπουμε και στη χώρα μας μια αφήγηση της κυβέρνησης σε πολιτικό επίπεδο για ένα νέο είδους. Για μια νέα δημιουργία ενός νέου είδους πόλου με χαρακτηριστικά κεντροαριστερά ή σοσιαλδημοκρατίας, και βλέπουμε να γίνεται και αυτή η συζήτηση αντίστοιχα και στην Ευρώπη. Και αναφέρομαι και σε αυτές τις κυβερνήσεις, κυρίως των Ευρωπαϊκών Νότων, είτε της Ισπανίας είτε της Πορτογαλίας, σε μια, ας το πούμε έτσι, αντιδιαστολή και με τις συντηρητικές ή κεντροδεξιές και δεξιές κυβερνήσεις. Αυτό το δίπολο έχει πραγματικά διαφορές, θεωρείτε, κύριε Λάσκο, ή είναι μια ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση που ουσιαστικά στον πυρήνα της δεν έχει κάτι να προσφέρει στην δημόσια συζήτηση? Ωραία, να σας πω το εξής. Εγώ θα μιλήσω με τα λόγια των σημερινών κυβερνητικών όταν δεν ήταν κυβερνητικοί. Ισχυρίζονταν η σοσιαλδημοκρατία, αν βρέθηκε σε τεράστιο πολιτικό πρόβλημα και σε απομόνωση, το «pasokification» που έχει γίνει διεθνής όρος, οφείλονταν σε τι έλεγε ο Τσίπρας δηλαδή, ποιο ήταν το επιχείρημά του, στο γεγονός ότι αποδέχτηκαν τη
φιλελεύθερες πολιτικές και τις υπηρέτησαν οι ίδιοι και γι' αυτό βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν. Τα τελευταία 4 χρόνια η συγκεκριμένη κυβέρνηση, όπως και αν το εξηγεί, εξαναγκασμός, τα καταστρεφόμασταν, οτιδήποτε θέλετε πάρτε, εφαρμόζει μια καθαρά νεοφιλελεύθερη πολιτική χωρίς καμία αμφιβολία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους βασικούς άξονες και όχι τις προθέσεις της διακήρυξης, είναι προφανές ότι οι ομοιότητες είναι πάρα πολύ περισσότερες από τις διαφορές. Η κυβέρνηση και η ευρωπαϊκή, πώς θα το πω τώρα, εναλλακτική απέναντι στο κύριο ρεύμα των μερκελιστών, είναι η δημιουργία προοδευτικού πόλου. Και βάζουν ως βασικό επιχείρημα, έτσι ώστε να συμπεριλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στο ακροατήριό τους, το κίνδυνο της ακροδεξιάς. Οι ίδιοι δεν διαχωρίζονται στην πραγματικότητα από τις κεντροδεξιές δυνάμεις. Λένε ότι εμείς με το προοδευτικό πόλο μπορούμε να είμαστε, να έχουμε στην ακροδεξιά. Αυτό φτάνει μέχρι και την κεντροδεξιά δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τον πόλο. Ο προοδευτικός μπορεί να περιλαμβάνει και αυτούς. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι δεν έχουν δίκιο όσοι λένε πήρε το κόκαλι τώρα και πήρε την κουντουρά και αυτή είναι. Όχι, είναι αυτό το πράγμα. Το νιώθει δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Θεωρεί ότι πραγματικά ανήκουν στον ίδιο χώρο. Η ακροδεξιά. Η ακροδεξιά είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Οι κανίβαλοι είναι όντως εκεί έξω και απειλούν από όλες τις πλευρές. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση όμως να απαντηθεί το πρόβλημα της ακροδεξιάς όσο ο προοδευτικός πόλος, ο Θεός να τον κάνει προοδευτικό, είναι νεοφιλελεύθερος στον πυρήνα του. Διότι ο λόγος ανόδου της ακροδεξιάς, τέλος πάντων ένας από τους ισχυρούς λόγους, είναι ακριβώς η ασκούμενη πολιτική. Η ελληνική κυβέρνηση, θα σας θυμίσω, δεν έκανε το στοιχειώδες. Καλυπτόμενη πίσω από διάφορα ψευδεπίγραφα κυριολεκτικά επιχειρήματα. Όταν η Ιταλική κυβέρνηση, όποια και αν είναι η Ιταλική κυβέρνηση, αγωνίζονταν στην Ευρώπη προσπαθώντας να αυξήσει, να κατεβάσει το όριο των συντάξεων, να δημιουργήσει όρους επιδοματικής πολιτικής για τον Ιταλικό πληθυσμό, η ελληνική κυβέρνηση δεν την υποστήριξε. Το να επικαλείσει ότι ο Σαλβίνι είναι καθήκη, ωραία, είναι ένα επιχείρημα. Να το δεχτώ. Υπήρχε μια συγκεκριμένη πρόταση όμως στο Eurogroup, που δεν αφορούσε το ποιος ήταν τι, ήταν συγκεκριμένη η πρόταση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν την υποστήριξε. Η Ιταλική σύγκρουση, πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, είναι σημαντικό γεγονός, ενώ από τη μια πλευρά βάζει όλη αυτή τη διάσταση μιας ακροδεξιάς πολιτικής, στην οποία πρέπει να είμαστε εντελώς αντίθετοι, μαχητικά αντίθετοι, από την άλλη επιχειρεί και με τέτοιους όρους να αρνηθεί τη λιτότητα και εκεί βρίσκεται μόνη της, σε κυβερνητικό επίπεδο. Να προσθέσω εγώ και θα πάμε και στη συνέχεια της συζήτησής μας ότι και στο γεγονός της Βενεζουέλας, όπου είχαμε μια διαφοροποίηση στο κοινό ανακοινωθέν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ιταλία, δεν είδαμε την στήριξη της Ελλάδας. Έτσι ή τέλος πάντων έμεινε η στήριξη στα μισά του δρόμου, ας μου επιτραπεί. Έτσι είναι. Έριξε το μπαλάκι στο κόμμα, το κόμμα μίλησε και επομένως φτάνει. Το κόμμα συνήθως το χρειαζόμαστε για τέτοια πράγματα, ναι. Να μιλάει όταν δεν μιλάμε εμείς. Ναι, έχετε δίκιο. Η κυβέρνηση δεν φέρθηκε όπως θα άρμοζε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ισχυρίζομαι καθόλου ότι με τη Βενεζουέλα δεν υπάρχουν θέματα, έτσι. Δεν είμαι μαδουριστής όπως λένε οι άλλοι. Ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλα θέματα. Αλλά το να αμφισβητούν την νομιμότητα του συγκεκριμένου καθεστώτος, ας το πω έτσι, αυτοί που το αμφισβητούν είναι πέρα από σκάνδαλο. Εγώ θα σου πω ένα μόνο πράγμα. Ο Γουαϊδό είναι στη Βενεζουέλα, κυκλοφορεί σε δρόμους, κάνει συγκεντρώσεις, δεν είναι, τα κάνει όλα αυτά. Ο Πουτσδεμόν πού είναι, πού βρίσκεται. Ο Καταλανός ο οποίος τι έκανε, ένα δημοψήφισμα έκανε. Δεν έχει κάνει ένοπλες ενέργειες, ούτε συγκρούεται πουθενά. Δεν μπορεί να μπει στην Ισπανία, έτσι υπάρχει ένταλμα σύλληψη για να τον μπουζουριάσουν. Για να δούμε λίγο και την απίστευτη κυριολεκτικά υποκρισία της Ευρωγραφικής Κρατείας. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν πάμε στο ζήτημα της Βενεζουέλας, αν και έχει ανοίξει, σε σχέση και με της Ευρώπης και της ανάλυσης που προηγήθηκε στην κουβέντα μας. Βάλατε ένα θέμα για την ασκούμενη πολιτική και αναπτύξατε το συλλογισμό σας. Θεωρείτε ότι αυτή είναι η ασκούμενη πολιτική ενισχύει τον ακροδεξιό παράγοντα, δηλαδή καθεστώτα και κυβερνήσεις τύπου Όρμπαν που τις βλέπουμε να ξεπηδούν. Εγώ θα έλεγα δυστυχώς φαίνεται ότι είναι και κοντά μας και γεωγραφικά, όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείτε ότι ενισχύονται στον πυρήνα της νομιμοποίησης της πολιτικής τους από
αυτήν ναι. την κατάσταση που κυριαρχεί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι εξωγήν. Το κλίμα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν και αναπτύσσουν τα δικά τους αφηγήματα είναι ακριβώς αυτό. Κόσμος ο οποίος για πολλά χρόνια βλέπει μείωση του εισοδήματός του, μείωση των δικαιωμάτων του, αισθάνεται απειλές από παντού, το μεταφράζουν με έναν τρόπο που είναι εξαιρετικά εύληπτος. Φταίνε οι ξένοι. Οι ξένοι είναι από μετανάστες οι οποίοι έρχονται λάθρα εδώ, μέχρι ο Σόρος, μέχρι οποιοδήποτε. Το ποιο είναι το υποκείμενο το οποίο αποτελεί την απειλή, υπάρχουν ποικιλίες και υπάρχουν παραλλαγές. Αλλά το βασικό αφήγημα είναι αυτό. Τα προβλήματα, που είναι αυτά τα προβλήματα. Ο κόσμος δηλαδή ως προβλήματα αντιμετωπίζει αυτά. Τη φτώχεια, την ανεργία, τις πολύ κακές εργασιακές συνθήκες κτλ. Προφανώς πάνω σε αυτά αφήγεται η ακροδεξιά, όπως άλλωστε συνέβη και στο Μεσοπόλεμο. Πολύ συχνά λέγεται ότι η δημοκρατία της Βαϊμάρης είναι τέλος πάντων κάτι. Μην κάνετε συγκρίσεις, όχι ας μην κάνουμε συγκρίσεις, αλλά αναλογίες υπάρχουν. Αναλογίες υπάρχουν και είναι ισχυρές αναλογίες. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση που πρέπει να γίνει και όχι να την υπεκφεύγουμε. Προς το παρόν βλέπουμε μια ακροδεξιά η οποία με τα λόγια του Έντσο Τραβέρσο είναι μεταφασιστική. Θέλω να πω ότι δεν επικαλείται πάντοτε το παρελθόν της, το πραγματικό παρελθόν της. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα γίνεται αυτό και στο μέλλον. Εγώ θεωρώ ότι θα επικαλεστεί το παρελθόν της όταν η ισχύς της θα είναι αρκετή. Μάλιστα. Να πάμε λίγο τώρα και στο κομμάτι της Βενεζουέλας που μπήκε και στη συζήτησή μας. Παρακολουθούμε ένα, εγώ το έχω πει και εδώ από την εκπομπή μου και χθες είχαμε και μια συζήτηση αναλυτική και με τον Άρχη του Χατζηστεφάνου. Mm-hmm. Παρακολουθούμε ένα πραξικόπημα το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Και ίσως για πρώτη φορά βλέπουμε τη δεκαετία του 2000 να γίνεται τόσο μια συντονισμένη κοινή προσπάθεια και στο εσωτερικό της χώρας, της συγκεκριμένης ναι. από επιχειρηματική ελίτ και από τον παράγοντα των Ηνωμένων Πολιτειών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια συντονισμένη κατάσταση. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο ζητήματα κριτικής στο Μαδούρο. Το ένα είναι το κομμάτι ότι δεν θέλει να κάνει εκλογές, είναι ένας δικτάτορας. Mm-hmm. Όλο αυτό το προφίλ οικοδομείται για τον Νικολά Μαδούρο. Και το δεύτερο έχει να κάνει και με την οικονομία και την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, ότι υπάρχει φτωχοποίηση, τρόφιμα δεν υπάρχουν στα ράφια το σούπερ μάρκετ και όλη αυτή είναι, ας το πούμε, ρητορική. Η αλήθεια για σας που βρίσκεται και θέλω και την άποψή σας, γιατί και ο οικονομικός παράγοντας παίζει ρόλο αυτή τη στιγμή και στο εσωτερικό της χώρας. Προφανώς είναι και ζήτημα δημοκρατίας. Η κατάσταση της οικονομίας είναι άσχημη στη Βενεζουέλα. Υπάρχουν εγγενείς αιτίες που συνδέονται και με την πολιτική που άσκησε ο τσαβισμός τις προηγούμενες δεκαετίες. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αναφερθήκατε χτες με τον Άρη. Δεν έγιναν τομές στην οικονομία της Βενεζουέλας στα χρόνια της Ροζ Επανάστασης. Παρέμεινε εξορρεκτική βιομηχανία κατά βάση, η οποία σε εποχή που οι τιμές του πετρελαίου ήταν ψηλά ευνοούταν και με αυτή την έννοια έκανε μια πραγματική πολιτική καταπολέμηση φτώχειας, χωρίς καμιά αμφιβολία, που όπως δεν είχε βάσεις. Δηλαδή δεν άλλαξε την οικονομία της Βενεζουέλας και αυτή είναι μια κριτική η οποία γίνεται από αριστερούς κυκλούς εδώ και πολλά χρόνια, από όταν ήταν εν ζωή ακόμη ο Τσάβες. Mm-hmm. Εννοώ ότι δεν θα βγάλει αυτό το πράγμα αν δεν κάνετε ριζικούς μετασχηματισμούς στον παραγωγικό τομέα. Αυτό ισχύει. Το ζήτημα είναι πάντως ότι η κρισιακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα η Βενεζουέλα συνδέεται και με την πολιτική των άλλων. Με αυτό που λέτε ανοιχτό πραξικόπημα. Δηλαδή οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι και οι λοιποί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην εξαφίωση. Προκαλούν ένα γεγονός το οποίο στη συνέχεια το επικαλούνται εναντίον του αντιπάλου τους. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα δημοκρατίας. Προφανώς υπάρχουν τέτοια θέματα, προφανώς υπάρχει δράση της αστυνομίας κάποιες φορές που είναι πέρα από τα όρια. Δεν είναι δυνατόν αριστεροί άνθρωποι να υποστηρίζουν τη δράση της αστυνομίας οπουδήποτε, όταν είναι επίθεση σε διαδηλωτές, σε μαζικές εκδηλώσεις ενώ και τέτοιες ενέργειες. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Το θέμα είναι κοίτα ποιοι μιλάνε όμως. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να το θέτουμε στην συζήτηση. Γιατί η αστική δημοκρατία έχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην εποχή μας, το οποίο δεν θέλει να το αποδεχτεί. Θα σας πω ότι ο Μαδούρο, όπως και ο Τσάβες προηγουμένως, με εκλογές είναι εκεί που είναι.
Το να ζητάς καινούργιες εκλογές λοιπόν μπορεί να είναι βάσιμο να το κάνει ο λαός της Βενεζουέλας, αυτός ξέρει. Οι απ' έξω δεν δικαιούνται πάντως, γιατί σε ό,τι αφορά το ζήτημα της νομιμότητας, η νομιμότητα είναι απόλυτη. Είναι εκλεγμένος πρόεδρος. Θα θυμίσω ότι οι σύμμαχοι διεθνείς του Μαδούρο, αυτοί που αναφέρονται θετικά, ενώ Ερντογάν, Πούτιν, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά από τους Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι είναι ενάντια στο Μαδούρο. Παίρνουν τεράστια ποσοστά σε ανοιχτές εκλογές. Θέλω να πω λοιπόν ότι το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υποτίθεται υπερασπίζονται και ζητάνε τη βελτίωσή του οι Ευρωπαίοι, μάλλον δεν αποτελεί επιχείρημα για τους ίδιους. Ακόμη και στη δική μας περίσταση, κύριε Τσούτση, εδώ στην Ελλάδα, θυμίζω ότι έχουμε κυβέρνηση του 35%, σωστά, κυβερνητικό κόμμα, με μια αποχή που είναι κοντά στο 50%. Αυτή είναι η αντιπροσωπευτικότητα. Σε αυτούς οι οποίοι κρίνονται, η αντιπροσωπευτικότητα, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, είναι μεγαλύτερη. Μάλιστα. Για να κλείσουμε το κομμάτι της Βενεζουέλας, η συζήτηση και για το επίπεδο της οικονομίας και των τομών ήταν και ένα θέμα όντως που συζητήσαμε και χθες με τον Άρη και το βάλατε κι εσείς νομίζω αναλυτικά. Υπάρχει μια σύγκριση. Η σύγκριση γίνεται καλώς ή κακώς σε σχέση και με τον Τσάβες και με τον Μαδούρο. Σίγουρα πολλοί τονίζουν, νομίζω θα συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι ο Νικολά Μαδούρο δεν είναι Ούγκο Τσάβες. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε στην Λατινική Αμερική μια αντίστροφη κατάσταση. Τι θέλω να πω. Το προηγούμενο διάστημα και τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε διάφορες κυβερνήσεις που αμφισβητούσαν νεοφιλελεύθερες πολιτικές κυρίαρχες που ερχόντουσαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως παράδειγμα και αναφέρομαι στην κυβέρνηση του Ισημερινού, στην κυβέρνηση ακόμα και Λούλα στη Βραζιλία, ήταν η κυβέρνηση Ούγκο Τσάβες. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι αλλάζει στη Λατινική Αμερική. Θεωρείτε ότι αυτό το αντιπαράδειγμα των κυρίαρχων πολιτικών υποχωρεί και κερδίζει έδαφος ξανά η άποψη που καλώς ή κακώς εκφράζεται κυρίαρχα από τις ΗΠΑ στο επίπεδο της οικονομίας? Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει συνένεση, μεγάλη συνένεση για τέτοιου τύπου πολιτικές. Νομίζω ότι ο νεοφιλελευθερισμός ούτε έχει ούτε θα έχει τη συνένεση πλειοψηφίας του πληθυσμού πουθενά. Ούτε καν ισχυρών μειοψηφιών. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι εναλλακτικές, όπως περίπου το περιγράψετε, οι εναλλακτικές που υπήρξαν δεν απέκτησαν ρίζωμα. Δεν έγιναν οι ριζικοί μετασχηματισμοί που ήταν απαραίτητοι, έτσι ώστε οι αναδιανεμητικές πολιτικές, καταπολέμηση στόχιας, επέκταση εκπαίδευσης κτλ. Που υπήρξαν, είναι πραγματικότητα σε αυτές τις χώρες, θα μπορούσαν να διατηρηθούν και να βελτιώσουν συνολικά την κατάσταση στο μέλλον. Έτσι, με την έλευση της οικονομικής κρίσης κυρίως, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση από το 8 και μετά, βρέθηκαν σε ασφυκτικές καταστάσεις και αυτά τα παραδείγματα. Δεν έχει όμως ο νεοφιλελευθερισμός συνένεση. Επιβάλλεται πραξικοπηματικά. Μπαίνει στο κενό που εμφανίζεται όταν οι άλλες πολιτικές αποτυγχάνουν ή αποσύρονται. Είναι η μόνη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω όλη την ιστορία, δεν έχω εμπειρία δηλαδή προσωπική, ιδιωματική, αλλά λέγεται συχνά και γράφεται και νομίζω είναι σωστό. Είμαστε σε μια φάση ιστορίας πρωτοφανή. Που είμαστε σίγουροι ότι οι επόμενες γενιές θα ζήσουν η κάθε μία χειρότερα από την προηγούμενη. Μάλιστα. Αυτό φτιάχνει ο νεοφιλελευθερισμός, αυτό είναι κοινή πεποίθηση. Δεν χρειάζεται αναλύσεις για να το μεταφέρεις στα μυαλά των ανθρώπων. Άρα δεν μπορεί να κυριαρχήσει. Το δυστύχημα είναι ότι οι εναλλακτικές δυνάμεις είναι πάρα πολύ κατώτερες των περιστάσεων. Και η δική μας εμπειρία το έδειξε. Και η αντιπολιτευτική και η κυβερνητική εννοώ της σημερινής κυβέρνησης, πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Δεν συμφωνώ καθόλου με ερμηνείες του τύπου πρόδωσαν, κάνανε, αποστάτησαν. Τόσοι ήταν και τόσοι ήμασταν, τόσα καταφέραμε, να το πω τόσο απλά. Είμαστε πολύ κατώτεροι των περιστάσεων. Χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά σε εναλλακτικές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε απάντηση. Μάλιστα, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα με την εισαγωγή που κάνετε να θέσω και το τελευταίο ερώτημα πριν σας ευχαριστήσω και σας αποδεσμεύσουμε και να επιστρέψουμε λίγο στην αρχή της κουβέντας και στα ζητήματα που βάλαμε και για το εσωτερική πορεία και της χώρας. Μπορεί να υπάρξει εναλλακτική σε σχέση και με την Ελλάδα αλλά και με την Ευρώπη στις πολιτικές που ήδη υπάρχουν και τις καταλαβαίνει καλύτερα και ο λαός και οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους. Και το λέω αυτό διότι
σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον, αλλά και σε επίπεδο οργάνωσης των εργαζομένων σε συνδικάτα, βλέπουμε μια ξεκάθαρη κατάσταση, η οποία λίγο πολύ έχει περιγραφεί. Και καλώς ή κακώς κυριαρχεί ακόμα και σήμερα το ρητό της Thatcher, there is no alternative. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι αντίπαλοι έχουν κερδίσει πάρα πολύ έδαφος τις τελευταίες δεκαετίες και την τελευταία δεκαετία σε αυτήν την σύγκρουση. Θα θυμίσω ότι όταν ξεκινούσε η κρίση ήταν περίπου αλλόφρονες και τα πιο mainstream περιοδικά βγαίναν με εξώφυλλα ο Μάρξ είχε δίκιο, μήπως πρέπει να ξαναρωτήσουμε τον Μάρξ και διάφορα άλλα τα πράγματα. Το timing λειτουργήσε ενάντια στις δυνάμεις την ίδια στιγμή που το σύστημα της δυνάμεις αμφισβήτησης, την ίδια στιγμή που το σύστημα αμφισβητούταν από το εσωτερικό του. Δεν τα κατάφερε η αριστερά. Ξαναλέω αυτό που είπα προηγούμενα, ήταν πολύ κατώτερη αποδείχτηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουν τα πράγματα? Προφανώς. Αυτό και στατιστικά θα το έλεγα. Ισχυρίζομαι όμως το εξής, ότι τα επόμενα χρόνια, και δεν είναι δικός μου ισχυρισμός, είναι η κοινή συζήτηση διεθνής και όχι στους αριστερούς κύκλους συνολικότερα. Όλοι σχεδόν περιμένουν ένα νέο χριστιακό επεισόδιο. Θα είναι τους επόμενους μήνες, θα είναι τα επόμενα δύο χρόνια. Mm-hmm. Αν εμφανιστούμε το ίδιο ανέτοιμοι, είναι πολύ πιθανό ότι θα μιλήσουμε για δεκαετίες δυστοπίας μπροστά μας. Δεν υπάρχουν δηλαδή ευκολίες εδώ ότι εντάξει θα έρθει και η επόμενη ευκαιρία. Δεν θα έρθουν πολλές επόμενες ευκαιρίες για το κίνημα της ανθρώπινης χειραφέτησης. Και από αυτή την άποψη οι ευθύνες είναι τεράστιες. Πώς συγκεκριμενοποιούνται στην Ελλάδα? Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά σας λέω, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουμε ακριβώς. Υπάρχουν διάχυτες δυνάμεις αντικαπιταλιστικές, ριζοσπαστικές, οι οποίες είναι κάθε μια το μπαϊράκι της και στην κοσβάρα της. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει πολιτική ζήτηση για εναλλακτική στην Ελλάδα. Θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό? Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι τα πράγματα είναι καλά και οι προγνώσεις είναι καλές. Αλλά η ζήτηση είναι δεδομένη. Δηλαδή η ευκαιρία υπάρχει. Δεν θα υπάρχει για πάντα. Σαφής. Σε αυτό το σημείο, κύριε Λάσκο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και εύχομαι να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Ωραία. Καλημέρα. Πολύ ευχαριστώ.